Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκριση, κύριε Ζαχαράκη. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι μια ιδιαίτερη μέρα. Με συγχωρείτε, με βρίσκεται στη Βουλή. Οπότε, αν ακούτε. Σας αντιλαμβάνομαι απόλυτα, οι εξελίξεις τρέχουν. Ζητώ προκαταβολικά συγγνώμη από τηλεθεάτρες και τηλεθεάτρες. Εξαιρετικό ήχο έχουμε, σας ακούμε. Ο κύριος Μητσοτάκης ζήτησε ουσιαστικά από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να αναλάβει τις ευθύνες του και καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει αυτό. Προσέξτε τώρα τι συμβαίνει και τι ζούμε από χτες. Ζούμε ένα παραλογισμό. Ζούμε προσωπικά, θεωρώ, μια υποτίμηση της κοινοβουλευτικής διαδικασίας από τη στιγμή που αυτή τη στιγμή ξέρετε τι θα αναλύσουμε στο επόμενο δεκάλεπτο. Θα αναλύσουμε ένα non-paper. Προσέξτε την τροπή να φτάνει μια διακρατική συμφωνία, υποτίθεται, που θα αλλάξει τη γείτονα χώρα, υποτίθεται, αλλάζει το όνομα, αλλά παραχωρεί, θεωρώ, απαράδεκτες, κάνει απαράδεκτες εθνικές παραχωρήσεις και δεν έχουμε μπροστά το κείμενο της συμφωνίας. Ναι. Και εγώ ερωτώ, δικαιούται ή νομιμοποιείται ο κύριος Τσίπρας να πάει στις πρέσπες οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να πάρει ένα Σαββατοκύριακο και να υπογράψει μια συμφωνία η οποία δεν έχει πρώτα απ' όλα την νομιμοποίηση ούτε καν την πλειοψηφία, την κυβερνητική πλειοψηφία, όσο μάλλον δε από ό,τι φαίνεται, αλλά και την έγκριση του ελληνικού λαού, πόσο μάλλον δε και την έγκριση των υπολείπων πολιτικών κομμάτων. Αυτό μιλάμε ακριβώς, λοιπόν, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι ο κύριος Τσίπρας δεν έχει την πολιτική νομιμοποίηση να υπογράψει τη συμφωνία. Και ξέρετε, αυτό συνιστά και ένα τεράστιο ζήτημα. Τεράστιο ζήτημα το οποίο η Νέα Δημοκρατία έχει αναδείξει από την αρχή αυτής της δυστυχής διπλωματικής προσπάθειας. Και θα ήθελα να το επαναλάβω αυτό. Μιλάνε κάποιοι για συνένεση, μιλάνε κάποιοι για συγκατάβαση. Και εγώ το ακούω αυτό το επιχείρημα και ως άνθρωπος, αν θέλετε, αλλά και ως άνθρωπος που θέλει η χώρα να πάει μπροστά. Μπορούμε να πάμε μπροστά με τα θολά νερά και τη μυστική διπλωματία. Μπορούμε να πάμε μπροστά με την προσπάθεια. Να ρωτήσω κάτι, γιατί εσείς το ξέρετε καλύτερα, να μου το αποσαφηνίσετε. Κατάλαβα καλά ότι ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης ζήτησε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας περίπου να παραιτηθεί. Εγώ δεν θα φτάνω μέχρι εκεί. Αυτό όμως το οποίο θα ήθελα οπωσδήποτε να επισημάνω και να το καταλάβουν όλες και όλοι όσοι μας ακούν αυτή τη στιγμή, είναι ότι υπάρχει μια φοβερή ανατροπή, αν θέλετε, του τάξεως. Σε αυτά τα σημεία τα οποία αναφέρατε πριν και ανέφερε και ο κ. Μητσοτάκης, για να μην κουράζω. Αυτό το οποίο η Νέα Δημοκρατία θα κάνει είναι να εξαντλήσει όλα τα κοινοβουλευτικά της όπλα. Το επαναλαμβάνω, να εξαντλήσει όλα τα κοινοβουλευτικά της όπλα. Γι' αυτό και λέω ότι είμαστε εδώ και δίνουμε μια μάχη αυτή τη στιγμή. Έτσι ώστε να έρθει ο κ. Τσίπρας στη Βουλή με τη συμφωνία. Και αυτή η συμφωνία ας φανεί λοιπόν εκείνη τη στιγμή από ποιους εγκρίνεται και από ποιους δεν εγκρίνεται. Μάλιστα. Και να καθόμαστε να κρυβόμαστε αυτή τη στιγμή πίσω από το δάχτυλό μας και να μιλάμε περί καθιών, να δεχόμαστε αυτή τη στιγμή ότι η ελληνική κυβέρνηση δέχτηκε, άκουσαν, μακεδονική γλώσσα, μακεδονική ηθαγένεια σε ανθρώπους που ποτέ δεν είχε μέχρι τώρα συζητήσει Έλληνας Πρωθυπουργός και ελληνική διαπραγματευτική ομάδα. Συγγνώμη, αλλά πρόκειται για μια ανεπίτρεπτη, το ξαναλέω. Μου επιβεβαιώνεται ότι είναι σε εξέλιξη η διαδικασία η οποία αναφέρεται παντού, ότι μαζεύεται υπογραφές για πρόταση μομφής. Εγώ μπορώ να σας επιβεβαιώσω αυτό που σας είπα πριν. Το δυναμισμό, αλλά και την παρουσία της Νέας Δημοκρατίας είναι ιστορικές στιγμές και νομίζω ότι ο καθένας πρέπει να πάρει τις ευθύνες του. Οπότε να είστε απόλυτα σίγουρος και διαβεβαιώνω και τις τηλεθεάτρες και τις τηλεθεατές ότι εμείς θα εξαντλήσουμε όλα τα όπλα. Προφανώς όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά, ακόμα και αυτό το οποίο αναφέρατε. Το καταλαβαίνω. Θέλω και ένα τελευταίο σχόλιο για να σας αποδεσμεύσω, γιατί ξέρω ότι έχετε πάρα πολλή δουλειά. Πώς χαρακτηρίζετε τη γενική θετική στάση του State Department, των γερμανικών μέσων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέει ουσιαστικά ότι ανοίγει ο δρόμος για την ένταξη. Όλα αυτά πώς τα χαρακτηρίζετε? Αυτά ουσιαστικά έρχονται ως απάντηση στους εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι λένε ότι υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα. Το χρονοδιάγραμμα αυτό θα δείτε, εκτός από την θολούρα την οποία δημιουργεί, ότι μπορεί να ανατρέψει οποιαδήποτε διαδικασία. Και έρχομαι να σας δώσω ένα παράδειγμα, πολύ απλό. Έχουμε μπροστά μας την είσοδο στο ΝΑΤΟ. Αν γίνει πρόσκληση προς τη γείτονα χώρα από το ΝΑΤΟ και δεν εκπληρώσει η γείτονα χώρα αυτές τις υποχρεώσεις, πιστεύετε ότι θα είναι πολύ εύκολο να ανατραπεί η διαδικασία εισόδου? Ένα πολύ απλό ζήτημα. Οπότε βλέπετε ότι όλοι αυτοί οι οποίοι δεν δίνουν και ιδιαίτερε σημασία στι λεπτομέρειε τώρα, μην γελιόμαστε. Κανεί δεν θα ψάξει όταν γράφει η ταυτότητα ενός ανθρώπου που κατάγεται από τα Σκόπια, αν είναι ο Μακεδόνας από τη Βόρεια Μακεδονία ή είναι ο Μακεδόνας ο πραγματικός από τη Νότια Μακεδονία. Αυτή είναι η ερώτηση που πρέπει να θέσουμε. Πιστεύετε ότι ο Γερμανός αυτή τη στιγμή θέλει να πει μια εκκρεμότητα από τη μέση? Αυτό θέλει να κάνει. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον πολύτιμο χρόνο που μας διαθέσατε στο Δελτίο.